Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο Δήμαρχος Μήλου και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ο κύριος Γεράσιμος Δαμουλάκης. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Και πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να σας παρακαλέσω να βάλουμε κάποια πράγματα σε τάξη. Παρακαλώ. Ο λόγος σε εσάς. Μιλάτε για πάρα πολλά κουνούπια. Ποιος το λέει? Είδατε να υπάρχει κανένα κρούσμα τέτοιο? Δημιουργήθηκαν εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, λένε στην καταγγελία τους. Η καταγγελία τους δεν είναι καταγγελία από ό,τι αντιλαμβάνεστε ουσιαστική, είναι μια καταγγελία πολιτική. Και ξεκινάμε να είναι πολιτική και τα λέμε στον αέρα για να ακούτε κι εσείς, διότι πρώτον δεν έχει έρθει εις γνώση του Δήμου Μήλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος ενδιαφέρεται για τη Μήλο θα του έπρεπε πρώτα να έρθει σε επαφή με το Δήμο Μήλου. Δεν έχει σταλεί προς εσάς αυτή η καταγγελία? Καλά, διαβάσατε όλα τα ονόματα. Τα διάβασα, αλλά ναι, γιατί θεωρώ πρώτο ότι θα ήταν το του Δήμου και ότι δεν το αναφέρουν. Τι λέτε, σιγά να μην στείλουν στο Δήμο Μήλου, διότι ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι λένε ψέματα. Το λέω ξεκάθαρα. Μάλιστα. Δεύτερον, το πήραν οι βουλευτές. Ναι, και το έκαναν αναφορά, ναι. Γνωρίζετε τι σημαίνει αναφορά στη Βουλή? Ότι ζητούν από τον αρμόδιο υπουργό να ελέγξει το θέμα και να τους ενημερώσει. Ενημερώνει τον αρμόδιο υπουργό. Ναι. Μπορούσα να κάνω μια ερώτηση στη Βουλή να μάθουμε για ποιο λόγο δεν προχωρούν κάποια πράγματα στη Μήλο. Mm-hmm. Άρα λοιπόν το θέμα, σας παρακαλέσω πάρα πολύ, γιατί έχετε στα χέρια σας ένα μικρόφωνο, το θέμα των κουνουπιών είναι μια προσπάθεια πια που δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι άλλο, να αρχίσουν να λένε αυτά. Λες κάθε τόσο, κάθε εβδομάδα βγάζει το Υπουργείο μία λίστα ποιες περιοχές της Ελλάδος βρίσκονται στο κόκκινο με σχέση με τα κουνούπια και τον του Νείλου. Γιατί μα εγώ δεν μιλάω για το αυτό το περιστατικό δεν του υπάρχει, Νείλου. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι η Μήλος ειδικά δεν έχει καθόλου κουνούπια ενώ έχουν άλλα νησιά? Εν σχέση με αυτά που θα έπρεπε να έχει, όταν έχει αρχές, όταν έχει διάφορες λακκούβες γεμάτες με νερό, όχι. Ναι, έχει λιγότερα από όσα θα μπορούσε να έχει, λέτε, μάλιστα. Προσπαθούμε λοιπόν να κινδυνολογήσουμε δύο άνθρωποι, οι οποίοι βάλανε την υπογραφή τους, ένας από να γράφει διευθυντής, από κάτω δεν το στέλνει στο Δήμο. Ναι. Και σας λέω και κάτι άλλο. Θέλουν λοιπόν να λύσουν ένα πρόβλημα. Καταρχήν ισχύει η ανεξέλεκτη διάθεση λιμάτων, ισχύει. Η ανεξέλεκτη διάθεση λιμάτων, θέλω λίγο να είμαστε προσεκτικοί. Κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας ως έγκριτη δημοσιογράφος. Εγώ είμαι υποχρεωμένος ως δήμαρχος να λέω τα πράγματα με το όνομά. Παρακαλώ. Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν μια ευρωπαϊκή οδηγία, ναι. Η 91/271 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μπορείτε να την πιάσετε, να τη διαβάσετε. Ναι. Και υπάρχει η ενσωμάτωση με την ελληνική νομοθεσία. Μάλιστα. Το ΦΕΚ 182/31/13 του 1997. Mm-hmm. Λέει λοιπόν μέσα εδώ. Υποχρέωση της χώρας, και χαρτιά μας έχουν στείλει, ξέρετε που έχω, με βλέπετε έτσι. Τους έχω ενημερώσει όλους, λέει. Η χώρα μας υποχρεούται σε οικισμούς πάνω από 2.000 κατοίκους, όχι σε νησιά, προσέξτε εδώ. Ναι, υπάρχει, ναι, σχετικό έγγραφο, γιατί εγώ προσπαθώ να το κάνω νησί. Μήπως πάρω καμιά χρηματοδότηση, πάρω καμιά υπογραφή να προχωρήσω να κάνω το επόμενο βήμα. Ναι. Σε οικισμούς πάνω από 2.000 κατοίκους, υποχρεώνεται η χώρα από το 2005 να έχει φτιάξει δίκτυα και αποχετευτικά, εννοώντας εξεργασία λιμάτων δευτεροβάθμια. Μάλιστα. Βιολογικό δηλαδή. Βεβαίως, ναι. Ή όποιος είναι κάτω από 2.000, από ό,τι βλέπω θα πάρουμε σειρά μετά το 23, άσχετο ότι λέει ο φιλόδημος ότι κάποια νησιά που έχουν θέμα και θέλω να προσπαθώ να βάλω και τη Μήλο. Ναι. Εκεί υπάρχει επεξεργασία λιμάτων τουλάχιστον πρωτοβάθμια ή κατάλληλη. Πρωτοβάθμια επεξεργασία λιμάτων σημαίνει περνάνε τα λίματα μέσα από συμπτικό βόθρο και στη συνέχεια καταλήγουν εκεί που καταλήγουν. Με απόφαση νομάρχη του 1997, η οποία ισχύει εφόσον δεν έχει ανακληθεί και προχωράει. Φτιάχτηκε ένας βιολογικός, τον οποίο τον έφτιαξε μια εταιρεία, η πρωτοβουλία Μήλος ΑΕ. Αυτός ο βιολογικός λοιπόν δεν αδειοδοτήθηκε ποτέ. Παλεύουμε από το 2011 να αδειοδοτήσουμε αυτό το βιολογικό. Για ποιο λόγο δεν είναι? Για ποιο λόγο, πού σκοντά αυτή δηλαδή? Αυτή είναι δουλειά των βουλευτών. Να ρωτήσουν οι βουλευτές γιατί ενώ έχει περάσει από το ΠΕΣΠΑ στις 28 Τρίτου του 2018.
Πρόσφατα. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πρόσφατα. Του Δήμου Μήλου. Ναι. Για να πάρει ο βιολογικός αδειοδότηση και να προχωρήσει να κάνει και ο Αδάμαντας αυτό που πρέπει να κάνει η Μήλος. Γιατί λοιπόν έχουν περάσει 6 μήνες και δεν μπορεί ένας να βάλει μια υπογραφή. Να σας πω γιατί δεν μπορεί να τη βάλει την υπογραφή. Ένας γιατί λόγος... δεν έχουν λεφτά, διότι μόλις πάρω την υπογραφή που αυτόματα μου δίνει το δικαίωμα να μπορώ να χρηματοδοτήσω το έργο, ναι. Θα με έχουν κάτω από τις πόρτες και θα τους έχουν κάνει τη ζωή δύσκολη. Ναι, το έργο θα χρηματοδοτηθεί εννοείται από πόρους εθνικούς. Λένε ότι εμείς που είμαστε κάτω από 2.000, γιατί η Ευρώπη δεν δίνει λεφτά. Ναι, για θα κάτω πρέπει να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πρέπει πόρους. Πρέπει να πάει από το Φιλόδημος. Μάλιστα. Ή από το Πουδουέ. Μάλιστα, ναι. Εκεί λοιπόν θα είμαι μπάστακας. Ναι. Για να πάρω λεφτά. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ απλό. Και λέτε... Θα σας πω κάτι άλλο. Ναι. Θα καταλάβαινα τις προθέσεις των δύο ιατρών, εάν ήταν ξεκάθαρες. Οι προθέσεις των δύο ιατρών είναι πολιτικές. Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο. Αυτό πώς το στηρίζετε. Πώς το στηρίζετε αυτό. Πού το στηρίζω. Ναι. Πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι που είναι 10 χρόνια στη Μήλο, 15 πόσο είναι. Όταν γινόντουσαν ακριβώς τα ίδια. Τώρα δεν γινόταν. Παράλαβα ένα βιολογικό που δεν τον παράλαβα. Τον πήρα υποχρεωτικά για να μπορέσω να βγάλω περιβαλλοντικούς όρους. Mm. Γιατί και εκεί υπήρχε θέμα στα υπουργεία τους. Mm-hmm. Πήρα λοιπόν το βιολογικό το 15 και από την επόμενη στιγμή όταν είπα στον κύριο Γκουρουμπλή ήταν επιθύμητος με το θέμα του ΦΠΑ, πέθανε οι σωτήρες της Ελλάδος να σώσουν το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά κάνουνε, ο κόσμος τους κρίνει. Κάνουνε κινήσεις, δεν θέλετε να διαβάσετε για τις πολιτικές τους κινήσεις. Πολύ καλά κάνουνε, εκείνοι εκτίθεται, δεν εκτίθεται κανένας από εμάς. Ναι. Η Μήλος έχει αυτή τη στιγμή 40.000 κόσμο, τουρίστες και μιλιούς. Ναι. Ήταν όλα μια χαρά, κανείς δεν ασχολείται με αυτά τα θέματα τους. Τραβάνε ενέσεις γιατί δεν μπορούν να βρουν τρόπους να μείνει φίλος από νερό. Τη θωρακίσαμε και έχει συστήματα με νερό. Αν και καθημερινά, αν πάτε και στο δελτίο της αστυνομίας, θα δείτε τι καταγγέλουμε. Βάνες κλειστές, βάνες ανοιχτές, προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα. Δεν ξέρω ποιοι, κάποιοι όμως. Μα συγγνώμη, συμφέρει κανένα να κάνει τέτοιου είδους αντιπολίτευση, δήμαρχε? Έχω δει και έχω καταγγείλει να προσπαθούν να φτάσουν τις σωλήνες της αποχέτευσης. Να τις τραβάει αυτοκίνητο. Έχω δει να πηγαίνουν να κλείνουν βάνες. Έχω δει να έχουν ξεβιδώσει βάνες. Έχω δει να έχουν κόψει βάνες. Κάθε μέρα έχουμε καταγγελίες από το προσωπικό του Δήμου. Εντυπωσιάζομαι, οφείλω να πω. Γιατί... Μην εντυπωσιάζεστε καθόλου. Γιατί... Μην εντυπωσιάζεστε καθόλου. Γιατί ακούστε. Θα λέω λοιπόν ξεκάθαρα, ναι, ότι υπάρχει ο νόμος. Ο νόμος είναι ένας και δεν μεταφράζεται ούτε έτσι ούτε αλλιώς. Ο νόμος είναι ξεκάθαρος. Λέει, κύριε μου, πόσο είναι η οικισμή σου στη Μήλο? Κάτω από 2.000. Για ποιο οικισμό μιλάμε ότι είναι αυτός ο ΒΙΟΚΑ έχει κατασκευαστεί από τη Μήλος ΑΕ? Είναι πρωτοβουλία Μήλος. Είναι ένας βιολογικός ο οποίος θα εξυπηρετούσε, ναι, τη σωλήνα που κατέληγε, ναι, αφού έχουν περάσει αυτή την πρωτοβάθμια επεξεργασία τα λίμματα, που εξυπηρετεί τα χωριά της Μήλου πλην Αδάμαντα και Πολωνίων. Θα σας πω και το άλλο τώρα. Ναι. Το 2005 δεν καταφέρανε να κάνουν τους βιολογικούς που υπήρχε τότε και μια δυνατότητα. Εν πάση περιπτώσει πάλι είμαστε μικροί και δεν έγινε. Έρχονται τα βιτία τα οποία εξυπηρετούν τον Αδάματα και τα Πολόνια, το Παλιοχώρι, την Αγία Κυριακή, εκεί που είναι τα μαγαζιά δηλαδή. Ναι. Και τους δίνουν άδεια να πηγαίνουν, λέει, να ρίχνουν τα λίμματά τους σε νόμιμους βιολογικούς. Σε ποιους νόμιμους? Και ποιους βιολογικούς? Σε ποιους βιολογικούς νόμιμους? Ναι. Το βιολογικό που δεν είχε άδεια. Μάλιστα. Και δεν πρέπει να πάρει ακόμα, γιατί κάποιοι δεν θέλουν να πάρει. Τα έχω πει, στη Σύρωστο ήταν όλη η κυβέρνηση. Και τι είπε η κυβέρνηση, τι σας απάντησαν εκεί? Τι να απαντήσουν, δεν ξέρουν ότι έχουν άδικο. Είναι δυνατόν να... Μόνο η αναφορά των βουλευτών αποδεικνύει να πλέον ότι έχουμε δίκιο. Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι. Ακούστε να σας πω κάτι, εντάξει, ξέρετε πολύ καλά ότι τα γνωρίζω. Δεν ένα λεπτό, συγγνώμη. Είναι δυνατόν να πλήττουν κάποιοι, γιατί θεωρώ ότι θα είναι και μιλοί εκείνοι οι οποίοι θα πλήττουν, το νησί εν ονόματι μιας αντιπολιτευτικής... Κυρία, ακούστε να σας πω κάτι. Εγώ γεννήθηκα στη Μήλο, μεγάλωσα στη Μήλο, έχω βάλει τα λεφτά μου στη Μήλο, είναι εδώ η οικογένειά μου. Ναι.
και τα παιδιά μου, οι οποίοι έχουν τελειώσει πανεπιστήμιο και ασχολούνται με το ξενοδοχείο μου. Ναι. Μήπως θέλετε να ψάξετε τους δύο γιατρούς να μας πούνε πότε ήρθαν στη Μήλο, τι θέλουν στη Μήλο. Πριν 10 χρόνια μου είπατε, πριν 10 χρόνια. Ήρθαν στη Μήλο, είναι εδώ πέρα, ζουν με αυτό που ζουν, όπως άκουσα και από κάποιον άλλο, έρχονται, έβαλαν ένα κουμπί, να ξέρετε, σε ποιο είναι το μοναδικό νησί της Ελλάδος που πηγαίνουν οι μηνογικές γραμμές. Ναι. Και μου σας λέω είναι η Μήλος. Ναι. Και μου είπε κάποιος ότι ξέρεις κάτι, δεν τα βέβαια αυτό τα απόρρια και μας δημιουργεί τέτοια προβλήματα. Ναι. Εμείς δεν είμαστε δημόσιοι υπάλληλοι, βρέχει να πληρωθούμε. Εμείς κάνουμε αγώνα, φέραμε τη Μήλο εκεί που τη φέραμε. Και θα σας πω για κάτι άλλο. Δεν θα περάσουν καλά. Το λέω δημόσια και στον αέρα, έχω δεσμευτεί και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τελειώσανε τα ψέματα. Εγώ αγαπάω τη Μήλο και δεν τα βγάζω 14 Αυγούστου όταν δεν υπάρχει κανένας να ασχοληθεί. Ούτε έχουν οι φίλοι που περίπτερα που τους έχουν βάλει διευθύντες στο Κέντρο Υγείας. Και πώς το λένε, στη διοικούσα επιτροπή του Κέντρου Υγείας. Ακούστε να σας πω, τελειώσανε τα ψέματα. Και τελειώσανε πολύ γρήγορα τα ψέματα, δόξα τω Θεώ, γιατί ξέρετε το ψέμα βαστάει λίγες ώρες. Θα γίνει της κολάσεως. Περιμένω να περάσει το καλοκαίρι σε 40.000 κόσμο αυτός που αγαπάει τη Μήλο, ακόμα κι αν έχει δίκιο, περιμένει να δει να έρθει κατάλληλη ώρα και να πει καθίστε κάτω ρε μάγκες. Να το συζητήσουμε στη γλώσσα αυτή. Ναι. Όχι να τρέχουμε σαν τη μην πω τι με ένα κινητό τηλέφωνο και να κάνουμε. Να πάει να κάτσει στο γραφείο του και να κάνει τη δουλειά του. Για αυτή την οποία το πληρώνω με τρελά λεφτά και φόρους. Όχι μόνο εγώ και χιλιάδες μιλή. Εννοείται τους γιατρούς. Ναι. Μάλιστα. Δεν μπορούν να κάτσουν στο γραφείο τους για να τα έχουν καλά με τους βουλευτές και να τους κάνουν αβάντες. Δημόσια καταγγελία είναι αυτή και με τον υπουργό τους γιατί. Όταν τα είπα του Πολάκη αυτά στη Σύρο, μου λέει «Ζουν γιατρουδάς στη Μήλο» και εγώ σχεδιάζομαι αυτούς τους δύο. Ναι. Σας λέω λοιπόν ότι όταν θέλουν να κάνουν βόρτες στην παραλία, να κάθονται μέσα εκεί γιατί πληρώνω φόρους. Και αν θέλετε πάρτε τα χαρτιά να δείτε τι φόρους πληρώνουμε. Ναι. Κύριε Δαμουλάκη, τους ευαίσθητους. Εάν, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής το λέω ανοιχτά, αν δεν τους αρέσει η Μήλος, η Πύλος τον περιμένει, από εκεί τον διώξανε τον ένα και τον άλλο, δεν ξέρω που στην Αθήνα τον διώξανε, να ξαναπάνε, δόξα τω Θεώ, χιλιάδες γιατροί έχουνε, παιδιά από την Ελλάδα φεύγουνε, να τους φέρουμε στη Μήλο, αν έχει κουράγιο ο Υπουργός να βάλει την υπογραφή του και δεν θέλει να κάνει εδώ πέρα ιστορίες. Ναι, να ρωτήσω, κύριε Δαμουλάκη, να ρωτήσω δύο μόνο πράγματα. Το ένα είναι, τι εννοείται ότι θα τα πούμε το φθινόπωρο έτσι όπως πρέπει να τα πούμε. Μόλις περάσει το καλοκαίρι, ναι. Δεν θα τους αφήσω έτσι. Δηλαδή, ναι. Τι σημαίνει αυτό. Ναι. Γνωρίζουν και οι δύο, ναι. Ποια είναι ακριβώς η νομοθεσία. Το έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, μάλιστα. Έχω κάνει πείμα στο Δήμο, να έρθει κάποιος να το πάρει να διαβάσει και να δει τι γίνεται. Mm-hmm. Και αν είναι τόσο ευαίσθητος, γιατί θα αποδείξω ότι δεν είναι ευαίσθητη. Ναι. Ο ευαίσθητος σημαίνει στο σπίτι του, στα μαγαζιά των φίλων του, στα σύρματα των φίλων του, στο μαζί με τα λίμματα. Δεν τα πετάει στη θάλασσα. Εντάξει, γιατί εγώ δεν με φέρανε στη Μήλο, είμαι στη Μήλο. Ναι. Θα αρχίσει λοιπόν αυτό να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει. Δεν το κάνω τον Αύγουστο. Και αυτό εκμεταλλεύονται αυτοί οι δύο καιροσκόποι. Τον Αύγουστο, 14 Αυγούστου, γιατί ξέρουν πολύ καλά ότι στις 14 δεν υπάρχουν δικηγόροι, στις 15 δεν υπάρχουν δικηγόροι, στις 16 δεν υπάρχουν δικηγόροι, τι κάνουν. Πέρυσι λοιπόν οι ίδιοι είχαν έρθει με συνέδριο για το θέμα του νερού. Γιατί η εταιρεία μας δίνει νερό, δεν μας είχε δώσει 3 μέρες νερό και είχαμε ένα θέμα, το θυμάστε. Ναι, ναι, ναι. Τέτος λοιπόν, τρέξαμε και τα λύσαμε με τα προβλήματα και δέστε από κάτω να δείτε ποιοι τους κάνουν like. Και να ρωτήσω... Αναμεταξύ... Ναι, και να ρωτήσω και το δεύτερο. Είναι μόνο το θέμα της επιχορήγησης που θα χρειαστεί για να ολοκληρωθεί ο ΒΙΟΚΑ που καθυστερεί όπως λέτε και εικάζετε εσείς ή έχει να κάνει μήπως με κάποια, ένα λεπτό να ολοκληρώσω αν θέλετε ή μήπως υπάρχουν... Όταν θα μιλάμε και είμαστε στον αέρα, εγώ δεν εικάζω, εγώ μιλάω με στοιχεία. Ποιο στοιχείο έχετε ότι το καθυστερεί λοιπόν η αρμόδια αρχή να εγκρίνει τους περιβαλλοντικούς όρους. Αν διαβάσετε, ναι. Αν
διαβάσετε, θα εκδίδεται η χρηματοδότηση. Μάλιστα. Για τη διαχείριση λιμάτων σε οικισμούς πάνω από 2.000 κατοίκους. Άρθρο της 13 Αυγούστου 2018, σύμφωνα με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. 385 οικισμού της επικράτειας με ισοδύναμο πληθυσμό άνω των 2.000 κατοίκων, δηλαδή θα πρέπει να εξυπηρετηθούν από εγκαταστάσεις επεξεργασίας λιμάτων κτλ. Κτλ. Οι οικισμοί αυτοί και το έργο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2023 κτλ. Κτλ. Πόσο πληθυσμιακά πόσους καλύπτει αυτός ο ΒΙΟΚΑ? Ο ΒΙΟΚΑ τον οποίο πήγαμε να φτιάξουμε με το τρίκ του Αδάμαντα, γιατί πράγματι εδώ δεν σας κρύβω, διότι υπάρχει ένας μαθηματικός τύπος στη διεύθυνση υδάτων, εγώ θα σας λέω με συγκεκριμένα στοιχεία, γενική γραμματεία υδάτων. Μέσα στο ΙΠΕΚΑ υπάρχει λοιπόν μια τέτοια γραμματεία που λέει πώς βρίσκουμε τον ισοδύναμο πληθυσμό μετά από 20 χρόνια. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν τη λογική παρουσιάσαμε ότι ο Αδάμαντα θα μπορεί να έχει ισοδύναμο πληθυσμό 4.000 μετά από 20 χρόνια, άρα μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα. Και το 2012, που δεν ήταν προαπαιτούμενο η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, τότε είχαμε εντάξει και το έργο. Ναι. Αλλά αφού δεν πήραμε ποτέ περιβαλλοντικούς όρους. Μάλιστα. Και δεν πήραμε περιβαλλοντικούς όρους επειδή εμείς δεν το κάναμε. Τα ακούτε? Ναι, ναι. Καταγγελία. Και σήμερα, σας λέω, έχω ετοιμάσει επιστολή, διότι πλέον δεν πάει άλλο, είναι 28 Αυγούστου, όταν το ΠΕΣΠΑ πάρτε στην αποκεντρωμένη διοίκηση Αιγαίου. Δεν είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση. 28 Τρίτου του 18 συνεδριάσαμε και τους λέω, παιδιά, κάντε το λίγο σύντομα. Μου λέει, μην είναι ήσυχος, μου λέει, άμεσα, μου λέει, θα το έχεις. Εγώ ρωτώ, είναι εντάξει οι περιβαλλοντικοί όροι, μήπως κοντάφτησε κάτι από όσα διέπουν για να δοθεί η έγκριση, αυτό ρωτώ. Ακούστε. Αυτό δεν το γράφω ούτε εγώ ούτε εσείς. Δεν μπορούμε να το γράψουμε άλλωστε. Βεβαίως δεν μπορούμε, αλλά το γράφει ο μελετητής. Ο μελετητής. Μπράβο. Εφόσον λοιπόν, εφόσον έγινε όλα αυτά τα χρόνια και το ψάξανε, φτάσαμε στο σημείο και στείλανε τα χαρτιά στις 17 υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου που απαιτούνται προκειμένου να γνωμοδοτήσουν. Προσφάτως όμως, έτσι. Γιατί δεν κατατέθηκαν ίσως κάποιο προηγούμενο χρονικό διάστημα? Αυτό παλεύεται εδώ και αρκετό καιρό από ό,τι έχω καταλάβει το θέμα. Το παλεύω χρόνια και φαίνεται και ημερολογιακά. Ναι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Δεν ξέρετε το ελληνικό δημόσιο πώς δουλεύει? Τι νομίζετε, το ελληνικό δημόσιο είναι ο Δήμος Μήλου που δουλεύουμε με άλλους ρυθμούς ιδιωτικού δικαίου και προσπαθούμε να εξυπηρετούμε τους δημότες αφημερών? Μάλιστα. Το ελληνικό δημόσιο παίρνει το φάκελο, δεν βάζει πάντα. Οι Χριστοπαναγίες που έχω ρίξει στο δημόσια, στην αποκεντρωμένη, πόσες φορές έχω πάει τραγαλετά με Χριστοπαναγίες, με έτσι, με αλλιώς, για να μην προσλήσουμε το πρόβλημα. Και δεν μπορώ να βάλω μια υπογραφή. Τα είπα, αν θέλετε μπείτε στο YouTube. Να με ακούσετε την ώρα που τα λέω στο συνέδριο της Ήρου. Αν θέλετε μπείτε πάλι στο YouTube να με δείτε στο συνέδριο της Ρόδου που έκανε κυβέρνηση. Να με ακούσετε να λέω τα ίδια. Το κάνετε στον διάβολο. Δεν έχετε στείλω, άμα είναι στο στείλω. Ναι, αλλά απάντηση δεν πήρατε. Αυτό έμενα με απασχολεί. Θέλετε να σας πω κάτι. Είπα σε ένα συνέδριο και δεν πρόκειται να το κάνω, γιατί προσπαθούν, εδώ πέρα έχουν ανοίξει ένα πολύ μεγάλο θέμα, το θέμα της γεωθερμίας, και γι' αυτό ξανακατεβαίνω δήμαρχος. Σας μιλάω ειλικρινά. Είπα λοιπόν σε ένα μεγάλο συνέδριο που έγινε στον Άρχος, σε ένα πολύ καλό υπουργό της κυβέρνησης, το λέω ξεκάθαρα ας πούμε, παρότι και αυτό έχει σταματήσει να έχει επικοινωνία μαζί μας, όταν του στείλα μια επιστολή και του είπα πώς ακριβώς μπορεί να γίνει με κάτι μονάδες. Ποιος είναι ο υπουργός, είπατε? Ο κύριος Σαντορινιός. Μάλιστα. Του έχω στείλει επιστολή και του πω όπως έκανε το άρθρο 50 για τις απαλλατώσεις, θα μπορούσε να γίνει στο ίδιο άρθρο να μπουν και οι μονάδες βιολογικού. Του είπα λοιπόν ότι ήμουνα στη Μήλο και έβλεπα το νησί μου να έχει τα προβλήματα αυτά που είχε. Και λέω, δεν πας, πρέπει να γίνω δήμαρχος να τα λύσω. Και πάρα πολλά από αυτά. Οπότε θέλετε, ελάτε, είστε καλεσμένοι να κάνουμε για ένα ρεπορτάζ. Βέβαια, πρέπει να έρθω στη Μήλο. Πρέπει να έρθω πρώτα απ' όλα γιατί είναι ένα πανέμορφο νησί. Και καλεσμένοι με λάτε εδώ να περάσετε ωραία και θα συνονοηθείτε με τους άλλους. Δεν θα σας πιάνω πουθενά. Εγώ το μόνο που θα σας κάνω θα είναι η φιλοξενία. Κοιμηθείτε, να σας βάλω τα εισιτήρια, να πάτε να φάτε πάρα πολύ ωραία και να σας πάμε και εκδρομή. Και πάτε άλλους από τους Αλαπρατσέτα να πάτε να δείτε διειδής όμαση για να έχετε εικόνα και να καταλάβετε. Μάλιστα. Δήμαρχε. Έτσι, για να τελειώνουμε. Θα θέλω να σας παρακαλέσω κάτι. Αυτό που είπατε στην αρχή. Θέλω να μην επαναληφθεί. Πρώτα που είπατε για κουνούπια και δεύτερα
ανεξέλεκτη διάθεση λιμάτων. Γιατί πιο μπροστά είχαν υποθρολήματα. Δεν ξέρω τι του γίνεται και του εξήγησα τι σημαίνει τα παγκοκίνητα, τι σημαίνει υποθρολήματα. Ναι, λέτε, σημαίνει. Λέτε ότι τώρα το, είναι. Το, ναι. Και να σα πω και το τελευταίο. Λέει ενδεικτικά, λέει, ο Δήμος έχει πάει 42.000 από την περιφέρεια. Ναι, βεβαίως, το λένε και αυτό, ναι. Πού το ξέρετε εσείς? Είδατε να έχουμε φάει κανένα τέτοιο πρόστιμο? Δεν ξέρω. Θέλανε ότι ο Αιγαίου, επειδή της δίνει το δικαίωμα ο νόμος, και σας το λέω ξεκάθαρα, ένας φοβισμένος αντιπεριφερειάρχης, και αναφέρομαι στο Φλεβάρι, και πολύ σύντομα τι έχει να γίνει, ναι, ο οποίος ήρθε και έβαλε πρόστιμο στο Δήμο, γιατί λέει δεν έχει άδειο βιολογικός. Ναι. Και είχαν έρθει και το 2010 άλλοι, και δεν είχε βάλει κανένα πρόστιμο στο Δήμο τότε. Ναι. Και έκανε γράψει όλη την κατάσταση όπως έχει και την έστειλα εκεί που πρέπει να στείλω και τους λέω. Δηλαδή με λίγα λόγια, εσείς το λειτουργείτε το βιοκά, έτσι? Πήρα ένα βιολογικό στα 6 κυβικά, διαλυμένο, και με τη βοήθεια ενός δημοτικού μου συμβούλου, του Νίκου Ντουμάλη, με τη βοήθεια των ανθρώπων της Μήλου, εγώ απέναντί μου και τον κύριο Μαραίτη που είναι πρόεδρος της Επιτροπής Τουρισμού, μάλιστα, ο οποίος μετέχει σε αυτή την ομάδα. Mm-hmm. Συγχαρητήρια λοιπόν σε αυτούς και σε όλους που βοήθησαν, και δουλεύει στα 32 κυβικά την ώρα. Εάν προχτές που πήγε κάποιος εντέχνος και έριξε μέσα στο βιολογικό ένα από τα βιτία, δηλαδή όπως μου είπε ένας άλλος, μου λέει προσπάθησε να σκοτώσει την αγελάδα που μας δίνει γάλα και έριξε μέσα τα λίματα τα οποία δεν έπρεπε να έρθουν μέσα, γιατί δεν το λειτουργούμε εμείς, το έχουμε δώσει σε μονάδα. Μάλιστα. Και αυτόματα ειδοποιήθη ο επιπαντός επιστητού. Αναφέρομαι στον Αποστολόπουλο και την παρέα, δυνατά το λέω, ο επιπαντός επιστητού. Γιατί δεν κάνει τίποτα, ο άνθρωπος με το τηλεφωνάκι που παίρνει φωτογραφίες. Έπρεπε να γίνει φωτογράφος από ό,τι καταλαβαίνω. Τα λέω γιατί θα φτάσουμε στα άκρα, δεν υπάρχει τώρα διάμεση λύση. Λοιπόν, πήγε λοιπόν αυτός να δει τι έχει γίνει και πηγαίνει να ελέγχει τι έχει γίνει. Του λέω λοιπόν, εάν δεν του αρέσει το νησί... έχουμε φέρει και κριτικά βαπόρια 3 ώρες και 10 λεπτά κάνουν στον Πειραιά. Μάλιστα. Πάρα πολύ γρήγορα. Σας και ευχαριστώ. Υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά και άνθρωποι που θέλουν να στελεχώσουν το άρρωστο σύστημά τους. Θα τα πω μετά το καλοκαίρι όλα αυτά. Μάλιστα. Δεν καταλάβατε. Εγώ δεν πάω να καταστρέψω το νησί μου. Γεννήθηκα εδώ, το αγαπώ εδώ. Το αγαπώ είναι εδώ τα παιδιά μου, η οικογένειά μου, οι φίλοι μου, οι συγγενείς μου και όλοι οι κάτοικοι της Μήλου. Αυτοί που δεν το αγαπάνε. Στις 14 ανίκανοι να βάλουν και τη σφραγίδα τους από κάτω και από πάνω να γράψει το χαρτί διευθυντής και να το έχουν υπογράψει δύο. Άρα λοιπόν με τις ευλογίες του κύριου Πολάκη από ό,τι αντιλαμβάνουμε, το κέντρο υγείας έχει δύο διευθυντές και δεν έχει σφραγίδα. Δήμαρχε, σε ευχαριστώ θερμά. Και δεν θα πήγαν οι βουλευτές να πάρουν ένα τέτοιο χαρτί να μην ποτεί και να πάνε να κάνουν αναφορά στη Βουλή. Και σας λέω κάτι. Επειδή ήθελα να γίνω κάποια στιγμή, μου είχαν γίνει πρόταση, να γίνω κι εγώ κοινοβουλευτικός, έπρεπε να ξέρω όταν θα πάω εκεί, αν θα πρέπει να σηκώνω το χέρι μου να λέω ναι σε όλα, mm-hmm, και επειδή δεν δέχομαι να λέω ναι σε όλα, mm-hmm, και δεύτερο και σημαντικό, να ξέρω τι σημαίνει αναφορά, τι σημαίνει επερώτηση, τι σημαίνει ερώτηση. Ναι. Και αν θέλετε μπείτε και στο site της Βουλής, η τελευταία αναφορά που έχει γίνει το 2014. Μάλιστα. Αυτές δηλαδή που αναφέρομαι, μην το διαβάσετε, δεν είναι κακό. Μάλιστα. Και θα σας πω και το επόμενο. Και να κλείσουμε με αυτό, δυστυχώς δεν έχω άλλο χρόνο. Να κλείσουμε με αυτό. Ναι. Επειδή λοιπόν εγώ δεν δέχομαι να λέω ναι σε όλα, πάρτε το κεφάλι της κυρίας Δανάη και να λέω κόφτε το. Και έχω άποψη, τους λέω λοιπόν ξεκάθαρα. Το θέμα της γεωθερμίας στη Μήλο, όσο θα αναπνέω, εγώ και η ομάδα μου και οι κάτοικοι της Μήλου, δεν πρόκειται να γίνει και να σταματήσουν αυτά τα σχέδια και τις εξυπνάδες. Ένα, ας φέρουν όποιον θέλουν υποψήφιο εδώ, καλοδεχούμενος είναι. Και τρίτο και σπουδαιότερο, η Μήλος αυτή τη στιγμή έχει 40.000 τουρίστες, περνάνε όλοι πολύ καλά. Είμαστε στο νησί που μας επισκέφθηκαν οι πλουσιότεροι άνθρωποι στον κόσμο με τις μεγάλες θαλαμιγούς, και ήρθαν εδώ και κάνανε μπάνιο και βορτούλα στην παραλία. Άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, και συστρατεύονται όλοι στη μεγάλη προσπάθεια του Δήμου Μήλου, την οποία φοβάται η ελληνική κυβέρνηση να συστρατευτεί, του take a front diet home, και σας λέω, στις 24 του 20, ως δήμαρχος πλέον, θα είμαι αυτός που θα παραλάβω την Αφροδίτη όταν θα φτάνει στη Μήλο. Μάλιστα. Καλό μεσημέρι, δήμαρχε. Καλό μεσημέρι και σε εσάς, την αγάπη μου και τα φιλιά μου στην Άξο και σε όλους τους Κυκλαδίτες. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ.